Μαμά, δεν θα πιεις καφέ? Μετά. Αγάπη, ο αδελφός μου πού είναι? Έφυγε αξιμέρωτα, τον είδα εγώ. Έπρεπε να με ειδοποιήσετε. Γιώργη, ο Σύφης δεν είναι κανένα παιδάκι. Ησύχασε. Μα πού πάει κάθε πρωί? Στα Χανιά. Στο εργοστάσιο πάει. Τριγυρνάει στο λιμάνι, μπας και φανεί η δικιά του. Βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο για βλακίες. Λες και η Μαρία θα έρθει από πουθενά. Έχω έτοιμο καφέ. Θες και πίτα? Όχι. Να σου φέρω τίποτα άλλο? Όχι. Και φύγε, μη στέκεις από πάνω μου. Τι έχεις εσύ? Η γιαγιά βρήκε στο δρόμο την Ανθούλα. Και λοιπόν? Της είπε για το Σύφη και τη Μαρία. Μην τον ανακατεύεις το Γιώργη με αυτά. Αν το μάθουν οι Λεβεντογιάννηδες, θα τον σκοτώσουν. Για να το κάνει αυτό η γιαγιά σου θα έχει τους λόγους της. Έχω τους λόγους μου. Αν γυρίσει στην Κρήτη η κόρη του Γιάννη του Φωνιά, που θα γυρίσει, η Ανθή δεν θα την αφήσει να ξαναπλησιάσει το Σύφη μας. Αν η Ανθούλα μιλήσει στον αδερφό της, γιαγιά... Δεν θα μιλήσει. Τι να του πει? Ότι η ανιψιά του στραβιέται με το γιο του Σταματάκη? Στο κάτω-κάτω αυτός είναι άντρας. Αυτή έπρεπε να προσέξει. Όχι. Η Ανθή αναγκαστικά θα κρατήσει το στόμα της κλειστό. Αγάπη, εσύ με την Πελαγία είστε φίλες? Ναι, από παιδιά. Μη μου ζητήσεις να μην βλεπόμαστε. Δεν θα σου το ζητήσω. Ένα πράγμα θέλω μόνο. Να πεις στην Πελαγία να μην ξαναπατήσει η ξαδέρφη της στο χωριό. Αν τη δω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Καλώς την. Κάτσε. Δεν σου ετοιμάσανε πρωινό τα κορίτσια? Πράγμα δεν θέλω. Κωνσταντή, πρέπει να μιλήσουμε με τον πατέρα μας. Να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα που ο Σταυράκης είναι με το στρατή, να κατέβει και η Πελαγία στα Χανιά. Γιατί εντάβαλες με το μυαλό σου? Να φύγω. Να πάω εκεί στον ξένο τόπο να προσέχω τον αδερφό μου. Να μην είναι μόνο και το κοπέλι του. Η κόρη μου είναι μυαλωμένη, δεν με έχει ανάγκη. Και ο μικρός τον αγαπάει τον ξαδερφό μας σαν πατέρα. Ο στρατής τον έχει κάτω από την προστασία του. Και θα αφήσεις τον τόπο σου και τα παιδιά σου για το Γιάννη? Ναι. Φτάνει, Ανθή. Μη βασανίζεσαι άλλο. Σε όλη μου τη ζωή γεύτηκα μόνο πίκρες. Και οι χαρές μου μετρημένες στα δάχτυλα. Καμιά φορά σκέφτομαι πως η μέρα που γεννήθηκα ήταν καταραμένη. Μη μιλάς έτσι. Εμείς όλοι στηριζόμαστε πάνω σου. Δεν είμαι όσο δυνατή θα με θέλατε. Είσαι όπως ακριβώς σε θέλουμε. Ανθή, μη φοβάσαι. Φοβάμαι, Κωνσταντή. Ο Γιάννης μας δεν πρόλαβε να φύγει και τον βρήκανε. Και εσύ είμαι μένες άλλο στο χωριό. Να τηλεφωνήσουμε στο Λευτέρη να έρθει να σε πάρει. Δεν έχω καλά προαισθήματα. Εντάξει, Ανθή. Θα φύγω όποτε το θελήσεις εσύ. Δεν έχω γνωρίσει άλλον άνθρωπο σαν τον πατέρα μου. Μιλάει σαν ποιητής και δεν υπάρχει τίποτα που να μην το ξέρει. Το λίγο καιρό που έμεινα μαζί του, μου έμαθε και τα μυστικά του κρασιού. Άμα θες να στα πω. Να μου τα πεις, καρδιά μου. Όλα όσα ξέρει πάνε χαμένα. Είχε μια ελπίδα με εκείνη τη γυναίκα. Αλλά την έχασε κι αυτή. Η Ελβίρα έφυγε, λέγοντας το όνομά του σαν τη μάνα μου. Μη στεναχωριέσαι. Πρέπει να κοιτάς μπροστά. Ο πατέρας μου μου είπε ότι του παράγγειλες με το Θεόγλητο να φυλαχτεί. Για σένα το έκανα. Όχι αυτόν.
Σας αγαπάω και τους δύο. Πώς να διαλέξω? Και δώσε το παρόν στην τηλεμαραθώνια του Αντένα, προσφέροντας χρήματα στα παιδιά που έχουν ανάγκη. Σε όλα αυτά τα παιδιά που δεν γνωρίζουμε και δεν μας γνωρίζουν, αλλά μας χρειάζονται. Όλοι μαζί, είναι σίγουρο θα τα καταφέρουμε. Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου, στον Αντένα. Τέλος. Μόνη μου πια. Και οι δύο μαζί αποφασίζουν να γυρίσουν σελίδα. Πρέπει να σου πω κάποια πράγματα. Μόνοι τα κάνουν εσύ η ζωή μου. Σε θέλω μαζί μου. Σε χρειάζομαι. Τα ξαναλέμε. Να ζήσουν το κεφάλαιο του έρωτα. Τι είναι αυτό που θες να μου πεις και δεν το λες? Αλλά αυτό το κεφάλαιο θα έχει εκβιασμούς. Με εκβιάζεις. Έτσι μ' αγαπάς? Δεν πρόκειται να παραιτηθώ έτσι εύκολα. Και φήμες που τρέχουν πια ανεξέλεγκτα. Είναι αυτή η ιστορία με τη Ρωσίδα. Μίλα! Για την Άννα. Του Μανούσου Μανουσάκη. Είδες τις αθηναϊκές εφημερίδες? Όλες γράφουν για το φαγητό στην Ισπανία. Το ξέρω. Τις διάβασα κι εγώ. Να τους κάνεις ένα γράμμα. Να κάνουν μια διάψευση. Ηρέμησε, Αντώνη. Θα βάλω το δικηγόρο να μας κατευθύνει. Πίσω από τα δημοσιεύματα κρύβεται αυτός ο αναθεματισμένος ο στρατής. Δεν καταλαβαίνω πως έγινε τέτοιο λάθος. Να σκοτωθεί η γυναίκα. Κάποτε θα γινόταν. Να κάνει συμφωνία με τον Δρακό Λευτέρη. Δεν κάνω τίποτα με αυτόν. Ο Γιάννης καταζητείται. Δεν θα τολμήσει να μιλήσει στην Ισπανική αστυνομία. Ναι, αλλά δεν θα τα αφήσει έτσι. Και κάποια στιγμή θα γίνει το κακό. Τι θες να κάνω, κορά, Αντώνη? Να βρούμε έναν τρόπο να βγάλουμε το κοπέλι. Και να το φέρουμε πίσω. Και μετά βλέπουμε. Πατέρα, φέτος θα έχουμε καλή σοδειά. Και τι με νοιάζει? Τόσα χρόνια παλεύω να μεγαλώσω την περιουσία μας. Τι δεν κατάλαβα? Πράγμα. Πατέρα, ό,τι έφτιαξες το χαρήκαμε και θα το χαρούμε. Τι με κόφτουν εμένα οι περιουσίες? Τα παιδιά μου θέλω να έχω. Τώρα ο Γιάννης μας θα απαντήσει στο Ματάκηδες. Αν σε πάρει τηλέφωνο, προσπάθησε να τον ηρεμήσεις. Μη βάλεις σε κίνδυνο τη ζωή τους. Έννοια σου. Όσο έχει δίπλα του τη Μαρία δεν θα κάνει πράγμα. Μακάρι. Εκείνη η γυναίκα που σκοτώθηκε, σου είχε πει τίποτα για Δάφτη? Όχι. Λένε πως την είχε χρόνια. Για τις ελιές βρήκες εργάτες? Πράγμα δεν βρήκα. Δεν πάνε να γίνουν όλα στάχτη. Έτσι και σκοτωθεί ο Γιάννης μας, θα κάψω τους σταματάκηδες μες στο ίδιο τους στο σπίτι, όπως κάψα το δικό μου πριν από 20 χρόνια. Βαγγέλη, έλα μου κάνεις παρέα. Να έρθω, μα δεν έχω όρεξη για κουβέντες. Δεν θα κουβεντιάσουμε, Βαγγέλη. Μια τσικούδια να με κεράσεις. Θεόκλητα, πάω. Να πας, Βαγγέλη. Ο Κυριάκος είναι δικό μας παιδί, αλλά μετά να έρθεις από την εκκλησία. Γεια σου, Κυριακό. Γεια σου, Θεόκλητα. Γεια σας. Γεια σου, Θεόκλητα. Πολύ καλή σπαβά. Λοιπόν, θα με κεράσεις? Να σε κεράσω. Θα πάρω να το κεράσω. Είναι δικό μας άνθρωπος. Πάρ' το. Λοιπόν, τώρα που θα έρθει η Μαρία Λεβεντογιάννη, τι θα κάνεις? Θα έρθει. Ναι. Ο Γιάννης την αγαπάει. Δεν θα την κρατήσει κοντά του να τη σκοτώσουν. Και λες να τη στείλει πίσω? Έτσι λέω. Να σε καλά, Κυριάκο μου. Θες όλη μια ράκη? Φέρε άλλη μια. Παιδί, φέρε μια ράκη. Μάλιστα. Εγώ μίλησα μαζί της. Δεν μου είπε πως θα γυρίσει.